Θαυμαστές του Καζατζίδη αποκλείεται να ήταν αυτοί οι οποίοι ξημερώματα Κυριακής ήρθαν στη Νέα Ιωνία, στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο ανεπανάληπτος αείμνηστος αυτός τραγουδιστής και ξύλωσαν την πρωτομή του. Είμαστε στην πλατεία που φέρει το όνομά του, Στέλιου Καζατζίδη, στην διασταύρωση των οδών 28 Οκτωβρίου και Αλαΐας. Θυμίζω και σημειώνω ότι το σπίτι του ήταν στην οδό Αλαΐας 31. Εδώ βλέπετε μία πρωτομή που είχαν φτιάξει ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, είχε φτιάξει την πρωτομή αυτή και την εξαφάνισαν οι δράστες και το λέω ότι δεν είναι θαυμαστές του, δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί έχουν ξυλώσει από ό,τι μαθαίνουμε, θα μας πει και η Δήμαρχος, από όλη την περιοχή τις πρωτομές. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μεταξύ άλλων, του Ελευθέριου Βενιζέλου, η πρωτομή και ό,τι άλλο υπήρχε σε μέταλλο το έχουν εξαφανίσει. Εδώ η πρωτομή του Στέλιου Καζατζίδη ήταν από ατόφιο χαλκό. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο κλάπη προφανώς. Έχει ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα, έχει ενημερωθεί οι φίλοι του Καζατζίδη, οι διάφοροι. Προφανώς τώρα δηλαδή, θα γίνει προσπάθεια να στηθεί πάλι. Πήραν την πρωτομή του Στέλιου, του Καζατζίδη, από Χαλκό και τις υπόλοιπες πρωτομές που άρπαξαν. Προφανώς για να τη σκοτώσουν σε αυτή τη μαύρη αγορά και να πάρουν όσο, δεν ξέρω πόσο θα εξασφαλίσουν, έτσι. Τι να τους νιάξει τώρα ποιος ήταν ο μεγάλος Στέλιος, ποια ήταν η ιστορία του, ποια εποχή σφάγισε. Κυρία Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πιο δυνατά λιγάκι, κυρία Δήμαρχε, παρακαλούμε. Σας ακούω, τώρα σας ακούμε και εμείς καλύτερα. Τι γίνεται στην περιοχή σας, τι συμβαίνει? Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τέτοιου είδους πράξεις. Έχουν αφαιρεθεί όλες οι πρωτομές από μέταλλο σε όλες τις πλατείες που βρίσκονται αγάλματα. Είναι πολύ άσχημη εικόνα, καταδικάζουμε απερίφραστα και έχουμε καταγγείλει από τις πρώτες ώρες αυτές τις καταστροφές και τις αρπαγές των πρωτομών. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτό? Τελευταία είναι αυτή του Στέλιου Καζατζίδη. Από πότε ξεκίνησε? Εδώ και 2 μήνες γίνεται αυτό, αλλά και προηγουμένως θέλω να πω, εδώ και 6 μήνες έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει και κλέβανε και καμπάνες εκκλησιών και air condition από τις εκκλησίες, τις εξωτερικές μονάδες, από τα σχολεία μας. Ό,τι έχει βρεθεί σε εξωτερικό χώρο μέταλλο, έχει κλαπεί. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά κυρίως πιο θλιβερό ακριβώς για τις πρωτομές, διότι στρέφονται κατά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γιατί ο κάθε ένας είχε τη δική του πολιτιστική αξία για τον τόπο μας. Εμείς εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτηση και τη θλίψη μας, τη θλίψη όλων των κατοίκων μεταφέρω της Νέας Ιωνίας, και έχουμε ασκήσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για βανδαλισμό, κουλοπή και φθορά, κυρίως της πολιτιστικής μας αξίας για τον τόπο μας, αλλά και της δυσφήμισης που γίνεται στα ονόματα αυτών των μεγάλων ανθρώπων για την πόλη μας. Καμιά σύλληψη έχει γίνει εδώ και 6 μήνες, γιατί το έχετε πει εδώ και καιρό στην αστυνομία να κάνει κάτι? Ακριβώς, η αστυνομία δείχνει να μην μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να επακολουθήσει. Αλλά δεν θα ανεχτούμε φαινόμενα καταστροφής αυτού του πλούτου και γενικότερα απαξίωσης της υποβάθμισης του δημόσιου χώρου στην πόλη μας. Προσπαθούμε με τη δημοτική αστυνομία το βράδυ με περιπολίες, αλλά δεν καταφέραμε τελικά να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.